Πάμε τώρα στην Έλενα Λάσκαρη. Να δούμε τι σημαντικέ επιπτώσει στο πεδίο τη οικονομία, Έλενα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Διότι χθε τέτοια ώρα μα έλεγε ότι είναι στα ύψη πετρέλαιο, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, στα τάρταρα τα χρηματιστήρια. Σήμερα υπάρχει διαφορετική εικόνα του ανάλαξη τη μία ώρα στο στούριο. Ωραία. Οχι. Καλό είναι αυτό. Φαίνεται ότι το πρώτο, μετά το πρώτο σοκ οι αγορέ ισορροπούν, αλλά οι επιπτώσει δεν σταματούν εδώ. Προφανώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα την εικόνα των αγορών, διότι έχουμε ένα εντελώ διαφορετικό σκηνικό χθε με σήμερα. Ακριβώ, Νίκο. Χθε είχαμε το πετρέλαιο πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα είναι στα 97 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχει μία πτώση τη τάξη του 2%. Στο φυσικό αέριο το είδαμε να εκτινάσετε χθε πάνω από τα 140 ευρώ η μεγαβατόρα. Σωστά. Σε ένα Τέτοια τρελό ώρα. ράλι. Σήμερα πέφτει στα 93 ευρώ η μεγαβατόρα με μείον 30% και τι πληροφορίε να αναφέρουν ότι οι Ρώσοι διοχετεύουν καλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου στου αγωγού. Γι' αυτό και οι τιμέ πέφτουν. Τα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο, από την Ασία, την Ευρώπη, την Αμερική, το δικό μα, είναι σε θετικό έδαφο. Γιατί συμβαίνει Για αυτό, τι? θα αναρωτηθεί κανεί. Διότι επιβλήθησαν οι κυρώσει, ανακοινώθηκαν, αλλά Ανακοινώ. οι κυρώσει δεν χτυπάνε δύο πολύ κρίσιμους τομείς. Δεν χτυπάνε το σύστημα SWIFT. Θα το εξηγήσουμε αυτό, κράτησέ το. αυτό <laughs> το κρατάμε στην άκρη. Ναι. Πυρηνική βόμβα λένε κάποιοι. Ακριβώ, Ακριβώς. Ναι. Και δεν χτυπάνε τις εξαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου. Αυτό είναι το Δεν διαταράσσεται δηλαδή η ομαλή τροφοδοσία των αγορών με φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Τι είναι λοιπόν το σύστημα SWIFT το οποίο... Γιατί εδώ έγινε μεγάλη συζήτηση και το λέγαμε νωρίτερα ότι δεν τόλμησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες εισαγωγικά να επιβάλλουν αποκλεισμό τη Ρωσία από τι τραπεζικέ συναλλαγέ, γιατί τον μπλόκαραν αυτό και οι Γερμανοί και οι Κύπροι και οι Ουγγροί και άλλε χώρε. Και η Αυστρία, Διότι και η θεωρήθηκε ότι καταρχήν οι Γερμανοί έχουν τόσε συναλλαγέ με τη Ρωσία, που αν υπήρχε αποκλεισμό από τραπεζικέ συναλλαγέ, θα ήταν σαν να αυτοκτονούσαν οικονομικά οι Γερμανοί. Δεν θα έπληκτε μόνο την Γερμανία. Θα έπληκτε, όλη την Ευρώπη. Γιατί είναι, τι είναι το σύστημα SWIFT, ένα διακόπτη, τον οποίον αν τον κατεβάσει, αποκόπτει το χρηματοπιστωτικό σύστημα αυτού στον οποίο κατεβάζει το, τον, 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 διακόπτη. Δεν χτυπάει λοιπόν το σύστημα SWIFT. Εάν το χτυπούσε, θα έχανε η οικονομία τη Ρωσία, υπολογίζεται 4% του ΑΕΠ της. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό το χτύπημα. Αλλά και η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να κάνει εισαγωγέ πετρελαίου και φυσικού επικρίθηκαν αερίου. Επικρίθηκαν ότι δεν τόλμησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτε και είδα νωρίτερα στη διάρκεια του ΕΚΟΦΗΝ, του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών, τον Προύνο Λεμέρ, το στο να λέει ότι η Γαλλία συμφωνεί με το να η Ρωσία από τι τραπεζικέ η Γαλλία συμφωνεί με την ενεργοποίηση του SWIFT, αλλά ο κύριος Λεμέρ είπε ότι πρόκειται για ένα πυρηνική διάσταση οικονομικό όπλο, το οποίο πριν το ενεργοποιήσουμε θα πρέπει να μετρήσουμε τις συνέπειές του. Νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε. Να δούμε ε, και τον Μπρουν Λεμέρ, να δούμε και την Κριστίνη Λαγκάρντ. Να δούμε και την Κριστίνη Λαγκάρντ, βεβαίως. Que nous disons très clairement que toutes les options sont sur la table. Il reste que quand on a une arme nucléaire financière entre les mains, on réfléchit avant de l'utiliser certains états membres ont fait part de réserves nous en tenons compte la France ne fait pas partie de ces états the ECB stands ready to take whatever action is necessary within its responsibilities to ensure price stability and financial stability in the euro area. Είδαμε λοιπόν πριν από λίγο οι δηλώσει Μπρούνο Λεμέρ, Γάλλο Υπουργό Οικονομικών, Κριστίν Λαγκάρντ. Το whatever it takes τη Κριστίν Λαγκάρντ αναδεικνύει την κρισιμότητα τη κατάσταση. Όταν η Κριστίν Λαγκάρντ λέει ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί. Η έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει ο Μάριο Ντράγκη όταν έσωζε το ναι, ναι. ευρώ, ναι. έσωζε Έτσι. την παρτίδα του ευρώ ότι με χρειαστεί. αυτή τη φράση. Ό,τι χρειαστεί αναδεικνύει την κρισιμότητα τη κατάσταση, νομίζω. Λοιπόν, ε, να δούμε τι εκτιμήσει υπάρχουν για Τη ζημιά μέχρι τώρα. Ο νέο γύρο τη ενεργειακή κρίση, η επιδείνωση αυτή που έχουμε ήδη μετρήσει, εκτιμάται από την uh, Citigroup ότι θα στείλει το λογαριασμό τη ενέργεια Νίκο στην Ευρώπη στο 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Αδιανόητο. Είναι, αδιανόητο. είναι 200 δισεκατομμύρια πάνω σε σχέση με τι εκτιμήσει του περασμένου Ιανουαρίου. Πέρσι ήταν 300 δισεκατομμύρια δολάρια το συνολικό κόστο. Η Ευρωπαϊκή ε, Κεντρική ε, Τράπεζα. Αυτό το ερώτημα είναι, ε, ε, ήταν θετικοί οι Ευρωπαίοι στην πρόταση την Τη λογική, την αυτονόητη για μένα, του Έλληνα Πρωθυπουργού, τη Ελλάδα, να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το τομέα. Διότι καμία κυβέρνηση μόνη τη δεν μπορεί να αρχίσει να επιδοτεί πώ να δώσει η ελληνική κυβέρνηση. Είναι 400 εκατομμύρια και λένε κοιτάξτε λογαριασμοί. Πώ να δώσει. Και εκεί που πάνε αέριο, ρεύμα, πετρέλαιο, όσα και να δώσει, θα την αχτίσει στον αέρα προπολογισμό. Δεν είναι μόνο το Ταμείο των Ρήπων, δεν φτάνει το Ταμείο των Ρήπων. Άρα, εάν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση, η Ευρώπη δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια Υπάρχει της. ένα πανευρωπαϊκό Ταμείο Ρήπων. Είναι απόλυτα λογικό αυτό που υπό 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 από τον κύριο Σκρέκα ότι μπορεί να διαθέσει 100 δισεκατομμύρια ευρώ για να σβήσει τη φωτιά Στι τσέπε των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Όχι, στο ποσό 1,2-3. Είναι τεράστιο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με πρώτε εκτιμήσει που κυκλοφόρησαν στο Reuters, αναφέρει ότι η κρίση αυτή θα στοιχήσει στο ΑΕΠ τη Ευρωζώνη από 0,2 έω 1%. Και επιπλέον υπάρχουν αναλύσει που λένε ότι αν το πετρέλαιο φτάσει στα 120 δολάρια το βαρέλι. Και 150 έχουμε φτάσει. Το έχουμε δει μαζί. για διψήφιο πληθωρισμών. Διψήφιο, ε. Διψήφιο Πριν πληθωρισμό. Πριν έλεγε Μόργαν με 150 δολάρια 7%. Τώρα πήγαμε στο διψήφιο. Διψήφιο πληθωρισμό. Δυστυχώ. Τώρα, στο εσωτερικό μέτωπο ναι. Ε, αναχώματα. Είχαμε την ε, σύσκεψη το πρωί του κυρίου Κρέκα με όλου του συναρμόδιου φορεί. Και ο Πρωθυπουργό έστειλε τα μηνύματα στην αντίστοιχη με την πρόεδρο τη Δημοκρατία για το θέμα τη ενέργεια. Ακριβώ, προκειμένου να μην υπάρξει σε καμία περίπτωση πρόβλημα στην επάρκεια ε, ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα. Τι γίνεται. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Κρέκα, στη Ρεβιδούσα έχουμε γεμάτε τι δεξαμενέ υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG. Από τον ΤΑΠ μπορούμε να κάνουμε επιπλέον εισαγωγέ. Είναι ο αγωγό ο οποίο φέρνει το αζέρικο Εδώ είναι αε, ναι. αέριο. Ε, μπορούν πέντε μονάδε τη ΔΕΗ άμεσα να γυρίσουν την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο για να αντιμετωπίσουν Τυχόν Στο Λιγνίτι έχουμε αποθέματα 30 ημερών και επιπλέον τα υδροηλεκτρικά μα είναι σε καλό επίπεδο. Έχουμε επαρκεί ποσότητε νερού. Ποσότητες Πλαφών μερού. στα καύσιμα θα δούμε. Πλαφών στα καύσιμα θα δούμε. Αν δούμε μια τρελή πτήση των τιμών των καυσίμων, κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Με τα σημερινά δεδομένα, νομίζω όχι.